Το ύστατο χαίρεται η Μαρία Ταγιαννάκου, μια γυναίκα που σημάδεψε με την δράση της στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, σύσσωμος ο πολιτιακός και πολιτικός κόσμος, είπε εδώ στο πρώτο νεκροταφείο που τελέθηκε εξόδιος ακολουθία κλίμα συγκίνησης με τον Πρωθυπουργό να εκφωνεί τον επικίδιο, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για μια γυναίκα πρότυπο στην πολιτική αλλά και στην κοινωνική της ζωή. Πολύ συγκινητικά τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε τον επικίδιο λέγοντας ότι δεν μπορεί παρά να μιλά σε ενεστώτα χρόνο, κανείς καθώς ουδείς μπορούσε να πιστέψει ότι μια γυναίκα όπως η κυρία Μαρία Ταγιαννάκου δεν θα ξεπερνούσε όπως πάντα έκανε και αυτήν τη μάχη. Εδώ να σου πω ότι η κηδεία τελέστηκε μετά από ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αθηναίων, δημοτική δαπάνη, και πραγματικά είναι συγκινητικά τα λόγια των φίλων και συγκινητικά τα λόγια που είπε και ο Πρωθυπουργός και για την κόρη τη ζωή, που όπως είπα χαρακτηριστικά χρήσα, όλη αυτή τη δύσκολη στιγμή όλοι οι φίλοι της θα σταθούν στο πλευρό της. Αυτή τη στιγμή μόλις ολοκληρώθηκε, όπως είπε, η κηδεία και θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία εδώ στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μια ηρωίδα της ζωής και πάντοτε αξιοπρεπής η Μαριέτα Γιαννάκου. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ.